Συνεχίζεται η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από τη Νέα Δημοκρατία, καθώ αρνήθηκαν την παρουσίαση των τεκμηρίων από τον πρόεδρο τη ΑΔΕ Χριστοράμο από τι έρευνε που διεξήχθησαν στου παρόχου κινητή τηλεφωνία. Καταγγέλλοντα παιχνίδια τη γαλάζια πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια σχετικά με το αίτημα του Προέδρου τη ΑΔΑΕΧΡΙΣ του ΡΑΜΟΥ να ενημερώσει την Επιτροπή για τα ευρήματα τη έρευνα σε σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τη συνεδρίαση τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Έτσι, ένταση σημειώθηκε το πρωί τη Πέμπτη στη συνεδρίαση τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Βουλή που συγκλήθηκε μετά από αίτημα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμονιστικού Κόμματος. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γιώργος Κατρούγκαλο ζήτησε να διαβαστεί επιστολή του κυρίου Ράμου, αλλά και να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, ο πρόεδρο τη Επιτροπή Κωνσταντίνο Μπούρα υποκρίθηκε ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο θέλει ο πρόεδρο τη ανεξάρτητη αρχή να μιλήσει ενώπιόν τη, απαιτώντα δεύτερη επιστολή στην οποία θα αναλύει το αντικείμενο τη συνεδρίαση. Η αντιπολίτευση συντάχθηκε με το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τόσο ο κύριος Μπούρας όσο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος αρνήθηκαν στεναρά, με αποτέλεσμα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσουν. Μάλιστα, ο κύριος Μαρκόπουλος έκανε λόγο για πολιτικοποίηση του κυρίου Ράμου, υποστηρίζοντας ότι δεν κινείται εντό των ορίων του συντάγματο. Σημειώνεται πω ο Χρήστο Ράμο τη ΑΔΑΕ έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια για σύγκληση τη Επιτροπή, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Πρόεδρο τη Βουλή των Ελλήνων. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΑΔΕ, το αίτημα αφορά την ενημέρωση του σώματος σε σχέση με ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος που ανάγονται στις αρμοδιότητες της Αρχής.